Κυπριακό φρέσκο γάλα Χαρλαμπίδης Κρίστης. Εδώ και 70 χρόνια. Το καλύτερό μας. Το γάλα μας. Γεια σου, Γιώργο μου, αγαπημένε μου, καλώς μας ήρθες. Καλώς είσαι καλά. Μια χαρά στα πάνω σου σε βλέπω σήμερα. Χτύπα ξύλο. Μια στα κάτω σου, μια στα πάνω σου. Μια στα κάτω σου, μια στα πάνω σου. Όλοι έτσι είμαστε, είμαστε Γιώργο μου, έτσι δεν είναι. Όλος ο κόσμος. Μια έτσι, μια γιουβέτσιν, τι να κάνουμε. Είναι... Ακριβώς. Λοιπόν. Και τώρα που πες γιουβέτσιν, τι θυμήθηκα. Τι γιουβέτσιν. Ότι σήμερα είναι Πέμπτη, Χριστιανά μου. Τώρα και... τα θυμήθηκες. Και θα σου φτιάξω ένα πάρα πολύ νόστιμο φαγητό. Είναι σουφλέ ζυμαρικό. Ωραία. Λαχταριστό, έτσι ωραίο, μαμαδίστικο φαγητό. Τέλεια. Με τα προϊόντα Χαραλαμπίδης Κρίστης που σήμερα, Χριστιανά μου, κάνουν την πρεμιέρα τους με 4 καινούριους κωδικούς. 4 καινούργια προϊόντα. Για το πες. Ένα είναι το πισουρκώτικο το πρόβιο, το οποίο θα χρησιμοποιήσω σήμερα στη συνταγή μας. Λοιπόν, το άλλο είναι το αγελαδινό, βιολογικό, πιστοποιημένο, όπως και όλα τα προϊόντα της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης. Με αυτό θα σου φτιάξω γλυκά και την ερχόμενη Πέμπτη. Αυτό είναι αυτό που είναι και το χαλούμι, το ακριβώς, πρόβιο. Ακριβώς. Λοιπόν, για τους μικρούς μας φίλους έχουμε ωραίο με μπισκοτάκι σοκολάτας. Τέλεια, πολύ ωραία. Και έχουμε και στην κατηγορία snack. Τρία καινούργια, το ένα κρατώ έτσι, κλέβω έτσι λένε σημειώσεις μου. Κλέψε, κλέψε εσύ. Γρανόλα με σοκολάτα, καρύδια με βρώμη και γρανόλα μαζί με ξηρούς καρπούς. Κάνουν πρεμιέρα σήμερα. Α, τώρα αυτό, συγγνώμη Γιώργο. Παρακαλώ. Δικά μου σκέφτομαι εγώ. Είναι μπισκότσο και σοκολάτα το αυτό. Το μπισκοτό είναι μέσα, α, επιτρώστε μέσα. Το, ναι. Α, βεβαίως. Πολύ ωραίο. Τέλεια. Να το δοκιμάσεις, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν. Και λοιπόν, να δούμε τα υλικά μας. Βεβαίως, είμαι πανέτοιμος να ξεκινήσω. Θέλουμε λοιπόν τα ακόλουθα υλικά για να φτιάξουμε αυτόν το υπέροχο μαμαδίστικο φαγητό από τον Τζόρτζι μας. 500 γραμμάρια ταλιατέλες βρασμένες ήδη. Ένα φλιτζάνι μπισουρκώτικο μπρόβιο γιαούρτι Χαραλαμπίδης Κρίστης. Ένα φλιτζάνι μανιτάρια λεπτές φέτες. 10 φέτες μπέικον σε κύβους. 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Μια συσκευασία Χαραλαμπίδης Κρίστης ένταμ τυρί. Και θέλουμε μισό φλιτζάνι Χαραλαμπίδης Κρίστης κεφαλοτήρι τριμμένο. 3 αυγά και λίγο δυόσμο ξερό. Αλατάκι με περάκι. Τέλεια. Τέλεια. Αυτά είναι τελικά μας, Χριστιανά μου. Ρίχνουμε τα μανιτάρια μας έχει μέσα στο... συσκευασία. Στο κεφαλοτυρί, ναι, ναι, έχει λίγο γίνει καιρό. Πιο ωραίο. Ναι. Ναι. Θα βάλουμε το ελαιόλαδο μέσα στο τηγάνι, θα ρίξουμε μέσα τα μανιτάρια, θα άλλα το πιπερώσουμε. Πολύ ωραία. Εννοείται ότι στο αγελαδινό υπάρχουν και μικρές συσκευασίες, Χριστιανά μου, οι ατομικές, όπως βλέπεις. Α, τα μικρά, ναι, τα 100 γραμμάρια. Τα 100 γραμμάρια, σωστά. Οπς. Το βάλω αυτό εδώ στην άκρη. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε στους τρεις... Είναι βιολογικό αυτό. Είναι βιολογικό, ναι. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Χριστιανά μου, να πω στους τηλεθεατές μας ότι τα ζυμαρικά μας έχουμε επιλέξει τα ιατέλες. Αν θέλετε, μπορείτε να επιλέξετε κάποιο άλλο, αλλά εγώ προτείνω περισσότερο να είστε ιατέλες σε αυτήν τη συνταγή. 8 με 10 λεπτά αναλόγως προτίμησης. Τα ζεσταίνουμε, τα βράζουμε μάλλον. Μετά τα στραγγίζουμε και ξεκινάμε τη διαδικασία με το ελαιόλαδο και τα μανιτάρια για να τα σοτάρουμε. Προχωράμε εδώ. Σου έχω έτοιμο εντωμεταξύ. Όχι, σε βλέπω προσεκτικά γιατί είναι μαμαδίστικο φαγητό. Οπότε ναι, τα βλέπουμε τα μαμαδίστικα έτσι, πολύ προσεκτικά. Λοιπόν, θα ρίξετε μέσα μετά τον μπέικον και θα σοντάρετε ελαφρώς. Και θα πάμε στη διαδικασία για να φτιάξουμε το μείγμα. Όπως είχαμε πει και πιο πριν, Χριστιανά μου, επιλέξαμε σήμερα που κάνει και την πρεμιέρα, όπως είπαμε, το πισουρκώτικο το πρόβιο. Α, το... σήμερα την κάνει την πρεμιέρα του. Βεβαίως. Όλα ωραία τα προϊόντα που καλό έχουμε. Καλό ταξίδι λοιπόν να ευχηθούμε. Να φτάσουν στα σπίτια όλου του κόσμου. Του κόσμου, σωστά. Λοιπόν, θα ρίξουμε μέσα σε ένα μπολ το πισουρκώτικο πρόβιο γιαούρτι. Θα το αφήσω αυτό εδώ στην άκρη. Λοιπόν. Θες να σου ανακατεύω. Εγώ ναι, δεν μπορώ να ανακατεύω έτσι. Χαμηλώ στο λίγο έτσι για να... Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτήν το έθετο μαγειρική. Θα συμβαίνουν αυτά. Καίκες. Όχι. Τα πέταξα έξω. Λοιπόν, τέλεια. Λοιπόν. Αλλά θα πρέπει να σου πω να φύγω με κουζίνα. Να το κάνει. Όχι, περίμενε. Πώ το κάνει, Ρίγο. Περίμενε, κάτσε να σου δείξω. Όχι, είναι πολύ μακριά το χέρι σου. Πρέπει να είσαι εδώ. Και θα κάνει έτσι, ελαφριά. Δεν είναι πολύ μακριά. Είναι πολύ κοντά στον κορμό. Θέλω λίγο πιο κάτω. Να, έτσι, ελαφριά. Ναι. Μαξί. Μακρυφτό. Μπράβο, Χριστιανά μου. Είσαι θεά. Καλά, ρε παιδί μου, πειράζει μας να πιάσουμε μια σπάτουλα, δηλαδή. Μπράβο. Είναι. Κόφκου και δρόμο. Λοιπόν, θα ρίχνετε μέσα τα αυγά. Χριστιανά μου, μπορεί να μου το σβήσει σε παρακαλώ για τη φορογαντάκια. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μέσα στο γιαούρτι ρίχνουμε τα αυγά. Κάτσε να μας και θα ανακατέψουμε. Λοιπόν, αφού πρώτα ρίξουμε μέσα πιπέρι και αλατάκι. Εν τω μεταξύ, προθερμαίνετε το φούρνο σας στον αέρα στους 180. Ναι. Γιατί θα βάλουμε μέσα το σουφλέ μας
περίπου για 15 με 20 λεπτά. Μετά, Χριστιανά μου, θα πάμε στις αντιστάσεις για να ροδοκοκκινήσει για ακόμα 6 με 7 λεπτά. Εντάξει. Λοιπόν, θα ανακατέψετε εδώ τα αυγά μαζί με το πρόβιο πισουρκώτικο γιαούρτι. Έτσι καλά, ωραία. Χριστιανά μου, αν θες αυτό, ρίξε μου το μέσα στο μπολ με τις ταγιατέλες. Εννοείται ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν πυρέξ, έναν πάιρεξ, έναν ταψί, ό,τι θέλετε, ό,τι έχετε στο σπίτι για τη συγκεκριμένη συνταγή μας. Τα λοιπόν, σκορπίζω, έτσι δεν είναι? Μπράβο, Χριστιανά μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ρίχνετε μέσα κεφαλοτήρι Χαραλαμπίδης Κρίστης στο μείγμα εδώ. Τέλεια. Θα ρίξουμε μέσα το δυόσμο μας. Έτσι να μας θυμίσει την Κύπρο μας. Λοιπόν. Θα ανακατέψετε καλά. Τέλεια. Λοιπόν, θα πίσω αυτό εδώ στην άκρη, Χριστιανά μου. Και είμαι δίπλα σου. Λοιπόν, ναι. Να το μείγμα μας εδώ. Έλα, θέλεις να έρθεις από εδώ δίπλα μου. Ακριβώς. Και θα το ρίξετε. Είναι απλή η συνταγή μας, Χριστιανά μου, έτσι. Πολύ απλή. Και πολύ ελαφριά το ότι είναι με γιαούρτι, έτσι και... Ακριβώς. Ακριβώς. Και είναι και πάρα πολύ νόστιμη, ειδικά για τα παιδιά, θα τους αρέσει πάρα πολύ. Και όλη την οικογένεια. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Και θα ανακατέψετε να πάει παντού. Στην επιφάνεια θα βάλουμε από πάνω το τυράκι μας, το έτα. Σωστά. Λοιπόν, το οποίο έχουμε κόψει λωρίδες. Δείξε τις λωρίδες, Χριστιανά. Να τις δείξω τις λωρίδες. Ορίστε, εδώ, λωρίδες. Λοιπόν, το τυράκι. Τέλεια. Λοιπόν. Είδες, θα περπατήσω ακόμα λίγο και θα κάνω και έτσι. Οι λωρίδες, το τυράκι μας εδώ. Λοιπόν, τέλεια. Σε ευχαριστώ. Σου κέρδισα χρόνο. Ναι, ναι. Λοιπόν, τις έχουμε κόψει λωρίδες. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι έτσι λίγο μπελαδίτικο, θα το έλεγα, της υπομονής. Απλά χρειάζεται να κάνετε χιαστές από πάνω από τα ζυμαρικά σας. Έτσι, για να βγουν λίγο πιο περιποιημένα, θα το έλεγα. Αν βαριέστε, αυτά είναι η διατροπή του Γιώργου. Ναι. Είστε εδώ πάνω. Ναι. Είδα αλλιώς, κάντε το διαφορετικά. Ναι. Λοιπόν, Χριστιανά μου, να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι σε περίπτωση που θέλουν να δουν περισσότερες συνταγές δικές μου, μπορούν να επισκεφτούν το website μου γιώργοσερωτοκρήτου.com ή στο Facebook γιώργοσερωτοκρήτου Chef de Cuisine ή στο Instagram γιώργοσερωτοκρήτου ή γιώργοσερω. Λοιπόν, να ξαναθυμίσουμε ότι προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 180 στον αέρα. Ψήνουμε περίπου για 20 με 25 λεπτά, Χριστιανά μου. Και στο τέλος για ακόμα 6 με 7. Στις αντιστάσεις. Πολύ ωραία. Για να κοκκινήσει λοιπόν, από πάνω. Ακριβώς. Έχουμε χρησιμοποιήσει το καινούργιο γιαούρτι, το πισουρκώτικο, το πρόβιο της Χαραλαμπίδης Κρίστης. Να μην κάτσω να τα κάνω όλα, συμφωνείς? Όχι. Να το έτοιμο λοιπόν, απλά. Φέρουμε το έτοιμο. Λοιπόν. Να το φύγω αυτό από εδώ, Γιώργο μου. Και το τυράκι μας. Να το πάω λίγο πίσω. Άρα έχει και τη μεγάλη συσκευασία αυτή που, των 800 και το και... πιο μικρό. Ναι, των 450 έχει, ναι, δεν κάνω λάθος. Βασικά 4 μεγέθη που έχεις εδώ. Όχι, είναι στο πισουρκώτικο υπάρχουν 2. Περίμενε. Είναι τα 100 που είναι το... Α, είναι το αγελαδινό. Το αγελαδινό, το βιολογικό αυτό. Ωραία, ναι. Α, ναι, μπράβο, ναι, το αγελαδινό. Ναι. Λοιπόν, το φαγητό μας μυρίζει πάρα πολύ ωραία εντωμεταξύ. Και ξέρεις, μετά απλά βουτάς μέσα, Χριστιανά μου. Τέλεια, 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 τέλεια. Υπέροχα. Σου αρέσει η συνταγή μας? Πάρα πολύ. Θα τη φτιάξω, να είσαι σίγουρος. Η ερχόμενη εκπομπή μας, που είναι η τελευταία, θα σου κάνω ένα πολλά ωραίο. Ναι. Η τελευταία για τη σεζόν τούτη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ήταν και να διευκρινίσει. Ένα με τον χρόνο. Ναι. Ό,τι θέλεις, δεν θέλεις να πει. Όχι, Γιώργο μου, θέλω, το έχω πει. Ναι. Λοιπόν, θα είναι ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό γλυκό. Ωραία. Με το καινούριο γιαούρτι αγελαδινό βιολογικών της εταιρείας Χαραλαμπίδης. Πολύ ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνταγή μας. Γιώργη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Χριστιανά. Να είσαι καλά. Προλαβαίνουμε να πάμε να δούμε μια γυναίκα χωρίς όνομα ή θα πάμε διαφημίσεις?